Σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς θα μπαίνουν πολύ σύντομα ηλικιωμένοι οδηγοί άνω των 74 ετών που επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα εφαρμοστεί εφόσον δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Απαξιώνει τον άνθρωπο και τέλος τέλος θα λειτουργήσει μάλλον αρνητικά, με την έννοια είτε κάποιοι θα απαξιώσουν το σύστημα και πούνε: εγώ δεν πάω να δώσω εξετάσεις τώρα μετά από τόσα χρόνια και θα οδηγώ όπως οδηγώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε εκεί που ήδη υπάρχει αυτό που λέμε λάδωμα και δεν κομίζω γλάφκα εν Αθήνας, το γνωρίζουν οι πάντες, έτσι, θα συνεχιστεί δυστυχώς. Το να περνάς από ιατρικές εξετάσεις το βρίσκω σωστό. Αλλά το να δώσω εγώ τώρα 75 χρονών, 74 από την αρχή οδήγηση, δεν το βρίσκω καθόλου σωστό. Πιστεύετε ότι θα κοπείτε? Μπορεί να κοπώ κιόλας. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα έχω δουλέψει νταλίκες, έχω δουλέψει πούλμαν, έχω δουλέψει τόσα αυτοκίνητα. Μα δεν μπορεί τώρα εμένα να με ξαναβάλει πάλι αυτήν την αρχή. Τέλος πάντων. Μόνο στο τιμόνι θα σας βάλει, όχι στο θορύβο, όχι στο γραπτό. Μόνο στο τιμόνι να οδηγήσετε, να κάνετε παρκάρισμα προς τη γωνία. Και εσύ λες ότι είναι γι' αυτό, για το χρήμα είναι. Για το χρήμα. Μας τα πήρε όλα, μας άφησε από 900-600. Τώρα θα μας πάρει και κανένα 50 από εκεί, εντάξει. Όσοι είναι άνω των 74 ετών, προβλέπεται να δίνουν εξετάσεις κάθε 3 χρόνια. Ενώ όσοι είναι άνω των 80 ετών, θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα κάθε 2 χρόνια. Ένας που δίνει εξετάσεις μπορεί να περάσει, αλλά μπορεί και να μην περάσει. Αλλά αυτός που δεν θα περάσει, κατά τον νόμο πάντα, δεν είναι ικανός. Άρα πώς βάνεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο έναν άνθρωπο που δεν είναι ικανός, έτσι, και πώς προστατεύεις τον εξεταστή που θα κάνει αυτή τη δουλειά? Πώς τον προστατεύεις? Χωρίς την παρουσία κάποιου ειδικού, τέλος πάντων, ή χωρίς να έχει τα στοιχειώδη. Πολύ αστεία απόφαση. Αν ο γιατρός μου πει ότι δεν είμαι κατάλληλος, αμέσως κατεβαίνω. Ναι, αλλά τώρα όμως με βάση την απόφαση της κυβέρνησης θα πρέπει να περάσει από εξετάσεις. Θα πάτε? Υποχρεωτικά θα πάω. Είναι αστεία η απόφαση από τι λένε. Δηλαδή, εγώ πάω να δώσω εξετάσεις. Όπως το είπε με τον γιατρό, ναι, συμφωνώ. Αλλά να πάω να δω εξετάσεις στα 74 μου χρόνια. Παρόλο που είμαι ηλικιωμένος, πηγαίνω πολύ ωραία. Ναι, σιγά δεν κάνω παραβάσεις. Να σκεφτώ ότι οδηγώ 50 χρόνια και δεν με έχουν γράψει ακόμα. Και εγώ έχω επαγγελματικό, και έχω και διεθνές, και έχω και 2-3 διπλώματα τρακτέρ και δεν ξέρω τι. Εγώ οδηγώ κακώς. Βλέπει για τον γιατρό. Εγώ είμαι επιληπτικός. Οι εξελίξεις προκαλούν αντιδράσεις από ηλικιωμένους οδηγούς, οι οποίοι αναφέρονται στη νέα ταλαιπωρία που καλούνται να υποστούν, κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα μέτρο άδικο και εσπρακτικό, ενώ τις ενστάσεις του καταθέτει και ο γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Λευτέρης Μιχελάκης. Τα στατιστικά λένε ότι οι επικίνδυνες ηλικίες είναι από 16 έως και 25. Εκεί έχουμε τα πολλά θάνατη φορά. Άρα μπαίνει ένα ζήτημα. Τι πάμε να κάνουμε με αυτό το πράγμα? Ποιον θα προστατεύσουμε? Θα προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους? Ναι, να τους προστατεύσουμε. Τους προστατεύουμε με εξετάσεις ή μήπως τους τιμωρούμε με τις εξετάσεις? Αν θέλουμε πραγματικά να τους προστατεύσουμε, εμείς λέμε ότι ναι, μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους, να καταρτιστούν.